Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συνέδραμαν, ώστε οι εορτασμοί των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης να ξεκινήσουν τόσο πετυχημένα. Πιστεύω ότι απηχώ τα συναισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού όταν εκφράζω την άποψη ότι οι πρόσφατες εκδηλώσεις συνδύασαν περηφάνεια με σεμνότητα, την εθνική ισχύ με τον πολιτισμό και την αυτοπεποίθηση με την εξωστρέφεια. Πάνω απ' όλα όμως εξέπεψαν μία ενότητα που πιστεύω ότι διαπέρασε ολόκληρη την κοινωνία μας. Γι' αυτό και ευτυχώς δεν ενόχλησαν παρά μόνο λιγοστούς, λιγοστούς αλλεργικούς με τη σημαία, με την πατρίδα, με την πρόοδο, φυλακισμένους στην κομματική τους κατάθλιψη. Την εθνική ανάταση που νιώσαμε όλοι την 25η Μαρτίου πλαισιώνει η εθνική ανάταξη με καθοριστικό βήμα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά όλα τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη χώρα. Γιατί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι η γέφυρα προς την μετά-COVID εποχή, αλλά και προς την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο Θοδωρής Σκυλακάκης έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά στη συνέχεια τους βασικούς άξονες του σχεδίου. Εγώ θα πω μόνο ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, εφόσον υλοποιηθεί όπως το σχεδιάζουμε, έχει την δυνατότητα να προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε ορίζοντα εξαετίας, πέρα και πάνω από την φυσιολογική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας. Οι δράσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο σχέδιο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο αγγίζουν τις 160. Είναι δράσεις που αφορούν έργα, αφορούν επενδύσεις, αφορούν μεταρρυθμίσεις, απλώνονται σε πολύ συγκεκριμένα χωροδιαγράμματα, απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα γιγαντίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ. 32 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η εξασφαλισμένη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο ποσό σε δανεισμό, προσθέτοντας τη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα σε ίδια κεφάλαια και σε δανεισμό, εκτιμούμε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολικοί πόροι ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει 4 κύριους πυλώνες, την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία και την εκτείναξη των επενδύσεων. Θέλω να θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η κατάθεση του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης τον περασμένο Νοέμβριο, η δημόσια διαβούλευση των στρατηγικών του κατευθύνσεων και έχουν γίνει σχεδόν 80 συσκέψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προσχέδιο έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικά κολακευτικά σχόλια από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και η χώρα μας θα είναι μία από τις πρώτες που θα υποβάλει το τελικό της σχέδιο πριν τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος Απριλίου, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε και την έλευση των σχετικών πόρων. Στόχος είναι να έχουμε τις πρώτες εκταμιεύσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού. Και μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρόγραμμα θα συζητηθεί στη Βουλή και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην τελική του μορφή στις Βρυξέλλες. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε ριζικά το ίδιο το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας.
να το οδηγήσουμε προς ένα πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό μοντέλο, με ένα αποτελεσματικότερο και ψηφιοποιημένο κράτος, με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό προς την ανάπτυξη, με πολλά μεγάλα έργα, αλλά και ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Κεντρικός κορμός του σχεδίου μας είναι η δημιουργία μόνιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης μέσα από πάρα πολύ σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με δύο προϋποθέσεις, όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πόρους του Ταμείου θα πρέπει να επενδύει ταυτόχρονα και δικά του χρήματα και όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι όριμα προς εκτέλεση. Όπως δηλώνει και το όνομά του, το σχέδιο αυτό υπηρετεί την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, με επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην απασχόληση, στην πολιτική προστασία, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και στην ψηφιακή εξυπηρέτηση. Και βέβαια, ανθεκτικότητα έχει να κάνει και με την προσαρμογή στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, εξού και παραπάνω από το 1/3 των πόρων του σχεδίου θα διοχετευθούν σε δράσεις που αφορούν τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό, ενδεικτικά αναφέρω προγράμματα όπως το εξοικονομώ αυτονομώ, εμβληματικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, μια σημαντικότατη χωροταξική μεταρρύθμιση σε όλη την επικράτεια, στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτροκίνητες συγκοινωνίες, αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας. Με άλλα λόγια, όλα αυτά αφορούν μια νέα καθημερινότητα για όλους τους πολίτες, γιατί ακριβώς οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γιγαντιάς προσπάθειας. Και θέλω να τονίσω πως ο σχεδιασμός αυτού του άλματος είναι μόνο η αρχή, είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός μαραθωνίου, το νήμα του οποίου θα κοπεί μόνο όταν έχουν απορροφηθεί όλοι οι πόροι, το αργότερο μέχρι το 2026. Είναι ένα στοίχημα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, και γι' αυτό και θα το κερδίσουμε. Από την πλούσια ημερήσια διάταξη του Υπουργού Συμβουλίου, επιτρέψτε μόνο πολύ γρήγορα να ξεχωρίσω ένα θέμα ακόμα, το οποίο θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία και πιστεύω ότι με έναν τρόπο ενώνεται και με τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Αναφέρομαι στην αποκατάσταση και στην αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοίου, για το οποίο θα μας μιλήσει η Υπουργός Πολιτισμού. Είναι ένα έργο πολιτισμού, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα σημαντικότατο έργο πράσινης ανάπτυξης, που και αυτό από σχέδιο γίνεται πράξη. Θα δώσει μια σημαντικότατη ποιοτική διέξοδο ψυχαγωγίας, πολιτισμού σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου. Και πράγματι, επιτρέψτε μου να πω ότι έχοντας ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό, αποτελούσε ντροπή για την ελληνική πολιτεία το γεγονός ότι αυτός ο θαυμάσιος χώρος είχε περιέλθει στη δραματική κατάσταση στην οποία τον παραλάβαμε.